Καλημέρα. Επίσημα καταγεγραμμένη με τις αναφορές που έχουμε εμείς από το επιχειρησιακό μας κέντρο, αυτόν τον οποίο ψάχνουμε είναι ένα άτομο μόνο. Μάλιστα. Στην, άνοπλε, στον δηλαδή άνοπλο, έχουμε ένα νεκρό, ένα αναγνωούμενο. Μάλιστα. Και χθες το βράδυ με μια συντονισμένη επιχείρηση των δυνάμεων πυρόσβεσης, ένα ζευγάρι Αυστριακών, τους βρήκαμε στα. Βρέθηκαν ζωντανοί άνθρωποι, έτσι. Και χωρίς πρόβλημα οι άνθρωποι είναι καλά. Ήθελα λίγο να σταθούμε στην έννοια του εγκλωβισμού. Έχουμε ένα ακραίο φαινόμενο, το οποίο σύμφωνα με τις μετεωρολογικές προβλέψεις είναι πρωτόγνωρο. Τα ποσά βροχής, τα ύψη βροχής στη Ζαγαρά του Πηλίου έχουν ξεπεράσει κάθε όριο. Αναφέρονται πάνω από 750 χιλιοστά βροχής και 800 ίσως να φτάσει και τα 1000. Η έννοια ενός εγκλωβισμού έχει να κάνει με τον κίνδυνο τον οποίο διατρέχει ένας άνθρωπος. Ένας άνθρωπος που βρίσκεται μέσα σε ένα ξενοδοχειακό συγκρότημα. Η επίσημη οδηγία με σαφήνεια, εδώ μιλάμε με σαφήνεια, δεν θα μιλάμε ούτε με ημίμετρα ούτε με περιστροφές. Είναι να βρεθεί στον υψηλότερο χώρο, στο υψηλότερο σημείο, σε έναν υπερκείμενο όροφο σε σχέση με το πλημμυρισμένο χώρο, με τη στάθμη των υδάτων. Εάν υπάρχει εκεί, αυτός ο άνθρωπος δεν είναι εγκλωβισμένος και επίσης αυτός ο άνθρωπος δεν πρέπει να εξέλθει από αυτό το χώρο, διότι ο χώρος που θα εξέλθει έχει μεγάλη κινδυνότητα λόγω των ορμητικών νερών, των χυμάρων που έχουν σχηματιστεί με τα εδετορέματα και τα φερτά υλικά και τη σαφρότητα, την τροτότητα του οδοστρώματος που μπορεί να πατήσουμε κάτω και να φύγουμε 2 μέτρα κάτω. Αυτή τη στιγμή, κύριε Αρτοπιέ, οι προγνώσεις τι λένε για το υπόλοιπο της ημέρας, που είναι επικίνδυνες περιπτώσεις, είναι επικίνδυνες περιπτώσεις. Οι προγνώσεις είναι το σωτήριο 112 που έχει βγει στις 5 και 10 και στις 5 και 13 για Καρδίτσα και Φάρσαλα. Καρδίτσα, Φάρσαλα, εκεί σε αυτά τα μέρη της Θεσσαλίας θα χτυπήσει το μάτι της κακοκαιρίας. Όπως βλέπετε στο Βόλο αυτή τη στιγμή δεν βρέχει. Έχει δημιουργηθεί μια δύσκολη κατάσταση. Αλλά όμως Καρδίτσα, Τρίκαλα, Φάρσαλα αυτή τη στιγμή... Άρα εκεί φοβόμαστε λέτε τώρα τα έντονα φαινόμενα. Μήπως έχουμε όπως και πλημμυρικά φαινόμενα. Όπως επίσης αυτή τη στιγμή βλέπουμε ότι η μετατόπιση του φαινομένου και θα αξιολογηθούν τα δεδομένα, τα επιχειρησιακά δεδομένα μιλάμε πάντα, για την περιφέρεια της Πελοποννήσου. Πιο συγκεκριμένα, και Αργολίδα και Κορινθία θα δεχτεί μεγάλες ποσότητες βροχής και έχει δεχτεί ποσότητες βροχής οι Σπέτσες, η Επίδαυρος, το Κρανίδι και η Κορινθία αργότερα. Η πρόβλεψη κινδύνου, αυτό είναι το 112. Το 112 πότε περιμένετε στη Κορινθία, Αργολίδα, είναι πότε... ένα σωτήριο πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς μήνυμα για να αποφευθούν τα δυσάρεστα. Εάν δεν φύγει ο κόσμος μέσα από αυτές τις περιοχές ή αν δεν μείνει στα σπίτια του, εάν δεν τηρήσει πιστά, ευλαβικά, κύριε να το πω, το 112, τότε έχετε δίκιο και το επισημαίνουμε και εμείς από νωρίς το πρωί. Μία κουβέντα σας παρακαλώ για τα πλοία στην Κεφαλονιά. Σε τι κατάσταση βρίσκονται αυτή την ώρα, υπάρχει κίνδυνος για τους ανθρώπους? Έχει εκδοθεί μήνυμα του λιμενικού σώματος. Νομίζω πρέπει να μείνουμε σε αυτό, διότι αφορά ένα ναυτικό ατύχημα 4 ναυτικά μίλια νοτίως της Κεφαλονιάς, της παραλίας του Ξύ συγκεκριμένα. Αναφορικά με το συμβάν, περισσότερα θα σας έχουν οι λιμενικού σώματος. Δεν υπήρξε τραυματισμός από ό,τι αναφέρουν. Και, είναι ελεγχόμενη η κατάσταση. Αυτό ευχαριστούμε πολύ, κύριε Αρτοπιέ. Ναι. Σας καλημερίζουμε. Καλή δουλειά, καλή συνέχεια και σε όλα τα παιδιά βέβαια στους πυροσβεστικής.